άκουσουμε θέμα έντονη είναι οι διαμαρτυρίες των γονέων των μαθητών από την περιοχή της Άκοβας που πάνε σχολείο στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Άργους. Το λεωφορείο που τα μεταφέρει, επειδή λόγω έργων δεν μπορεί να στρίψει μπροστά από το σχολείο που βρίσκεται στην οδό Ηρακλέους, τα παιδιά τα αφήνει στην οδό Κορίνθου με αποτέλεσμα να περπατούν πολλά μέτρα και να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Έρχονται από την περιοχή της Άκοβας και του αεροδρομίου και καταλήγουν εδώ με λεωφορείο, όπως και φεύγουν κατά το ίδιο δρομολόγιο. Στο 6ο Δημοτικό. Στο 6ο Δημοτικό. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας εξηγήσω τι γίνεται. Εμείς κάθε χρόνο τα παιδιά μας μεταφέρονται με το ΚΤΕΛ. Υπάρχει μια συμφωνία και ένα συμφωνητικό που υπογράφεται ανάμεσα στο σχολείο και στο ΚΤΕΛ και που δηλώνει ότι θα φέρνει και θα παίρνει τα παιδιά από το σχολείο το ΚΤΕΛ. Ένα συμφωνητικό που έχουν υπογράψει μεταξύ τους, δεν ξέρω, αυτά είναι δικά τους θέματα. Λοιπόν, φέτος τι έχει γίνει. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Λόγω των έργων που κάνει εδώ ο Δήμος, το ΚΤΕΛ δεν μπορεί να μπει και να βγει. Έτσι λέει τουλάχιστον. Και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τα παιδιά μας τα αφήνει στην Κορίνθ. Και από εκεί ξεκινάνε αυτά μόνα τους για να έρθουν εδώ. Τώρα μιλάμε για παιδάκια 6-7 χρονών δημοτικού μέχρι 10 σχολείο. Δημοτικού σχολείου. Λοιπόν. Δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν, ένα το ζητούμενο. Όταν το μάθαμε από τα παιδιά, απευθύνθηκαμε στη διεύθυνση του σχολείου. Το σχολείο ρίχνει τις ευθύνες στο ΚΤΕΛ, γιατί έχει υπογραφεί ένα συμβόλαιο. Λοιπόν, το ΚΤΕΛ ρίχνει τις ευθύνες στο Δήμο, λόγω των έργων που κάνουν εδώ και δεν μπορεί να μπει ή να βγει το λεωφορείο. Και από ό,τι ξέρω, έχει γίνει και ένα ατύχημα με ένα λεωφορείο. Κάπου χτύπησε, δεν μπορούσε να μπει, να βγει. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι τα παιδιά μας τα παρατάνε στην Κορίνθου. Και είναι επικίνδυνο. Είδατε που βαδίζουν, δεν υπάρχουν δρομολόγια, τα αυτοκίνητα πάνε και έρχονται, είναι διπλής ροής ο δρόμος αυτός. Και τώρα τι γίνεται. Αφήνουν τους γονείς να κοιμώνται τον ύπνο του δικαίου, τα παιδιά τους έρχονται και φεύγουν ασφαλή από το σχολείο. Το σχολείο λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αφού έχει υπογραφτεί συμβόλαιο, οπότε υπεύθυνο είναι το ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ σου λέει ας πάει ο Δήμος να βγάλει άκρη για να μπορέσουμε να μπούμε και να βγουν τα λεωφορεία και τα παιδιά μας αφήνονται μόνα τους στην Κορίνθου. Και έρχομαι εγώ και σας λέω τώρα, ως μητέρα. Τι φταίει το δικό μου το παιδί να γίνεται έρμεο των ευθυνών από τον έναν στον άλλον και να αφήνεται μόνο του να περπατάει όλους αυτούς τους δρόμους και τον τελευταίο καιρό έχει μπει ένα όργανο της τάξης στο Κορίνθου και επιβάλλει την τάξη. Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Ποιος είναι αυτός ο υπεύθυνος. Και θα έρθει μετά ο κάθε ένας υπεύθυνος από αυτούς. Αν συμβεί κάποτε και θα μου πει κυρία μου θα σου πληρώσω τα έξοδα της κηδείας. Έτσι το κάνουν όλοι οι μεγάλοι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πολλά παιδάκια, οι γονείς είτε δεν τα περισσότερα παιδιά δεν τα αφήνουν πλέον να έρθουν με το λεωφορείο γιατί πολύ απλά είναι επικίνδυνο. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Θα κάτσω εγώ να παίρνω από πίσω το λεωφορείο ή κάθε μάνα για να βλέπω πού αφήνουν τα παιδιά και να τα φέρνει ασφαλή στο σχολείο. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Να βρεθεί ένας άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο να αναλάβει τις ευθύνες του. Ποιος είναι αυτός. Είναι ο Δήμος να την αναλάβει. Είναι το ΚΤΕΛ να την αναλάβει. Το ΚΤΕΛ πληρώνεται. Από ποιον πληρώνεται, από μένα που είμαι φορολογούμενος πολίτης. Λοιπόν δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του. Δεν μπορεί να μπει να βγει. Να τα βρει με τους τοπικούς άρχοντες. Ποιοι είναι αυτοί. Όλοι όσοι φταίνε. Από την άλλη διεύθυνση του σχολείου. Σου λέει δεν φταίω εγώ, έχω υπογράψει συμβόλαιο. Ωραία. Και αφήνεις το παιδί μου στον δρόμο. Από πού και ως πού. Με ενημέρωσε κανένας. Και γιατί να τα αφήσουν στον δρόμο. Πού βρισκόμαστε. Στο 2010. Ποιοι είναι αυτοί που θα παίξουν με τη ζωή του παιδιού μου. Για όνομα του Θεού. Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.